Με ένα δυσάρεστο θέαμα ήρθαν αντιμέτωποι σήμερα οι κάτοικοι στον Καρτερό. Το ποταμάκι του Άι Γιάννη στην παραλία της Φλωρίδας έχει γεμίσει νεκρά ψάρια, πολλά εκ των οποίων είναι σε κατάσταση σύψης. Η εικόνα που θα παρακολουθήσετε είναι χαρακτηριστική. Να επιστρέψουμε στην Αλεξάνδρα Μπαντινάκη, η οποία θα μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό που αντίκρισες και εσύ κατά τη διάρκεια του ρεπορτάζ, Αλεξάνδρα. Να συμπληρώσω επίσης ότι τη Δευτέρα θα βρεθεί κλιμάκιο της περιφέρειας στο επίμαχο σημείο. Καλησπέρα και πάλι, Κατερίνα. Όπως είπες και εσύ, αποκρουστικό το θέαμα τόσο για επισκέπτες όσο και για τους κατοίκους του Καρτερού. Συγκεκριμένα, το ποτάμι του Άι Γιάννη στην παραλία της Φλωρίδας έχει γεμίσει με νεκρά ψάρια, που όπως φαίνεται, πολλά εκ των οποίων είναι σε κατάσταση σύψης. Οι κάτοικοι ζητούν από τις αρμόδιες αρχές την απομάκρυση των ψαριών, κάνοντας λόγο και για ζητήματα δημόσιας υγείας. Ο αντιπεριφερειάρχης τώρα περιβάλλοντος Νίκος Ξυλούρης κάνει λόγο για ανοξία, όπως εκτιμά το ΙΘΑΒΙΚ. Πάμε να δούμε την σχετική δήλωσή του. Το ΕΛΚΕΦΕ και πήρε δείγματα ή τουλάχιστον εκτίμησε ότι είναι από ανοξία, δηλαδή έλλειψη οξυγόνου. Ό,τι ακριβώς έχει συμβεί και συμβαίνει στον, όπως σε λένε, μπαίνει θάλασσα μέσα στο ποτάμι και όταν, με το λόγο του κυματισμού, και όταν ηρεμήσουν τα κύματα, το νερό που μένει αποκομμένο από τη θάλασσα δεν οξυγονώνεται, οπότε όσα ψάρια έχουν περάσει μέσα δυστυχώς βρίσκονται νεκρά. Δεν υπάρχει ροή στον ποταμό για να ανανεώνεται το νερό και το νερό που μένει στάσιμο είναι η παγίδα θανάτου για τα ψάρια.